Αγαπητοί μου συμμαθητές, απόφοιτοι των γυμνασίων Τρυπόλεως, πρώτο, δεύτερο και Θηλαίων, του έτους 1960, ως αμφιτρίωνας σας καλωσορίζω στην απόψινή βραδιά. Πριν πούμε τα ευχάριστα, να ξεκινήσουμε από τα δυσάρεστα. Να θυμηθούμε τους συμμαθητάς μας, οι οποίοι δεν υπάρχουν πια. Είναι γύρω στους 15, Αυγερή Ευδοξία, Αυγέρη, Γαλήφας Νίκος, Καλτεζιώτης Νίκος του Αλεξάνδρου, Καρακοσταντή Γεωργία, Καριώτη Χριστίνα, Λόντου Ελένη, Λουτού, Μπεντεβής Παναγιώτης, Παπαδοπούλου Νίνα, Συριοπούλου Νάντια, Φρυμάς Δημήτριος, Φρύμας, Γαλιώτος Χρήστος, Κανακάρης Γεώργιος, Δουβής Δημήτριος, Καλυβιώτης Λευτέρης, Λυκάκη Γιούλα, Παναγιωτοπούλου Μαρία, Τουρνά Λέλα και Παναγιωτοπούλου Δήμητρα. Να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγής μνήματος. Αιωνία τους η μνήμη. Και τώρα τα ευχάριστα. Πρώτον, εγώ είχα αναλάβει να σας φτιάξω τον καιρό. Είναι μια από τις ωραιότερες βραδιές. Έχω ραντεβού με το Φεκάρι στις 11 η ώρα που θα παρουσιαστεί εκεί. Να το βλέπουμε όλοι. Καλωσορίζω όλους σας στην απόψινή βραδιά. Αλλά ιδιαίτερα πρέπει να κάνουμε μία από τους συμμαθητάς μας, οι οποίοι ήρθαν από το εξωτερικό. Όπως ο κύριος Σταθάκης έπαθε καρδιακή προσβολή και τον κράτησα για να είναι απόψε εδώ πέρα. Δεν νομίζετε ότι έτσι δεν το κρατήσαμε. Όχι, όπως θα λες, μπορεί να πάθει πάλι το ίδιο. Όχι, δεν παθαίνει τώρα. Από την Αμερική, ο Γιώργος ο Λαμπρόπουλος, ο Γιώργος ο Αναστασόπουλος, η Μέρη Μπακούρη από τη Ζυρίχη, νομίζω καλύπτει ή δεν είναι άλλος. Έχουμε καλύψει το εξωτερικό. Τους Αθηναίους. Τους Αθηναίους δεν τους λέμε, εδώ είναι κοντά. Πώς δεν τους λέμε. Όλοι οι Αθηναίοι είναι κοντά μας και πρέπει να έρχονται πιο συχνά στην Τρίπολη και δεν τους καλέσουμε έναν έναν. Ναι. Και οι Πατρινίους. Αλλά και τους Πατρινούς, όπως το Δημήτρη το Δελή που ήρθε σήμερα από την Πάτρα για την απόψινή μας βραδιά. Θα ήθελα ξεχωριστά να ευχαριστήσω τον Χάρη τον Ταλούμη, ο οποίος είναι η ψυχή της διοργανώσεως. Ήτανε βέβαια πολλά χρόνια, δικαιολογείται, 40 χρόνια στη θάλασσα και ήρθε και φάτος και μου είπε εγώ θα κάνω κάθε 2 χρόνια να τους βλέπω γιατί δεν τους έβλεπα συχνά. Εσείς τους βλέπατε τους συμμαθητάς σας. Και βεβαίως όπως κάθε φορά θα μας παίζει το ωραίο πιάνο εδώ πέρα στην Σάιζερ και θα τραγουδήσουμε μαζί του. Απόψε όμως έχουμε και την ξεχωριστή χαρά και τιμή να έχουμε κοντά μας την τελευταία εναπομείνασα δασκάλα μας, την Αθανασία τη Μεντάνη, την οποία θα παρακαλούσα να έρθει να μας απευθύνει ένα χαιρετισμό. Αθανασία μου, πολύ σε ευχαριστούμε, μας δίνεις ξεχωριστή χαρά και κάθε φορά υγεία να έχεις και να έχουμε
θα σε καλούμε και θα έρχεσαι πάντοτε κοντά μας. Πες μας τι θυμάσαι από τα χρόνια εδώ και πες μας λίγο τη διαδρομή που έκανες στην Τρίπολη. 55-56. Είχα τη χαρά εσάς που τώρα βλέπω πριν από 61 ολόκληρα χρόνια να σας έχω μαθητές και μαθήτριες. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νίκο που μου δίνεται, που μου έδωσε την ευκαιρία να βρίσκομαι απόψε εδώ. Δεν έχω ξεχάσει ποτέ αυτή τη χρονιά που ήταν για μένα η πρώτη μου χρονιά διδακτικής εργασίας. Όχι μόνο γιατί ήταν η πρώτη, αλλά έτυχε να βρεθώ στο πρώτο γυμνάσιο για ένα χρόνο και 4 χρόνια στο Θηλαίον. Βέβαια, την Τρίπολη δεν την άφησα, γιατί όταν έγινα γυμνασιάρχης ήρθα πάλι εδώ για 5 χρόνια στο πρώτο γυμνάσιο που ήταν πάνω, ψηλά, στο Μυστηριώτιο. Αυτό που θέλω να πω τώρα είναι ότι ό,τι έχω κρατήσει στην καρδιά μου ωραίο και δυνατό στην πορεία μου, στην επαφή μου με τους νέους ανθρώπους, τους εφήβους και τις κοπέλες της εφηβείας, είναι το πολύ ωραίο μυαλό που διαθέτεται και το είχατε από μικροί και μικρές και ακόμα την αξιοπρέπειά σας. Αυτή που μου την έμαθε και εμένα ο πατέρας μου που έχει τις ρίζες του σε αυτό το χώρο της Αρκαδίας. Πάρα πολύ καλά να είστε με υγεία και πάντα η ευλογία του Θεού να σας χαρακτηρίζει. Ευχαριστώ όλους σας.